βεβαιώθηκαν οι φόβοι και οι ανησυχίες που είχατε και είχαμε κι εμείς. Σε ποια λογική λέω είχαμε κι εμείς, γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Όπως είστε εδώ, από τη μία μέρα στην άλλη διαπραγματεύονται το αν θα έχετε δουλειά, το αν θα ξαναδουλέψει η Λάρκο ή αν θα την κάνουν σκράψ, τα ίδια προβλήματα έχουμε κι εμείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω ότι δεν ξέρουμε αν θα σφάξουμε αρνιά για το Πάσχα. Η κατάσταση μας κουνάνε το δάχτυλο, κρατήστε τα κοπάδια μέσα, γιατί αλλιώς εσείς φταίτε αν θα ψοφήσουν τα κοπάδια από την ευλογιά σας, το λέω και για την ενημέρωση. Το ότι δεν μας ρίχνουν το κόστος παραγωγής για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, στην ουσία σας διώχνουν εσάς από τις δουλειές σας, αυτός είναι ο σχεδιασμός, μας διώχνουν εμάς από τα χωράφια μας. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ξεκάθαρη. Το αν θα το επιτρέψουμε, το αν θα βάλουμε πλάτη ο ένας τον άλλον, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, γιατί εμείς είμαστε η ζωή, εμείς θα προχωρήσουμε τη ζωή μπροστά. Εδώ με τη δουλειά, με τη ζωή στο εργοστάσιο, με τη ζωή στο χωράφι, έτσι θα πάει μπροστά ο κόσμος. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε εδώ μπροστά σας ότι στο βαθμό που μας αναλογεί θα σηκώσουμε την αταλάτη στο πόδι για να μην περάσει ο δικός τους ο σχεδιασμός και να περάσει ο σχεδιασμός των αγροτών. Γιατί αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν είναι σωστό, είναι και δίκαιο. Εσείς έχετε το δίκαιο με το μέρος μας, με το μέρος σας. Και όχι αυτοί που σχεδιάζουν για εσάς χωρίς εσάς. Αυτά θέλαμε να πούμε εμείς. Δεσμευόμαστε ότι η αταλάτη θα σκοθεί στο πόδι. Όπου και να πάτε, θα είμαστε στο πλευρό σας. Να ξέρετε ότι όσο δυναμώνετε εσείς, δυναμώνει και η αλληλεγγύη των εργαζομένων. Η πρόσφατη συγκέντρωση μόνο εδώ στην Αταλάντη με 600 και πλέον ανθρώπους δείχνει ότι ο κόσμος είναι στο πόδι, είναι σε αναβρασμό. Εσείς συνάδελφοι, το δείχνει νομίζω και η σημερινή παρουσία ότι είστε αποφασισμένοι να το παλέψετε και να αποτρέψετε αυτά τα σχέδια που θέλει η κυβέρνηση. Υπάρχει δυνατότητα, το δρόμο το ξέρετε. Αποφασιστικά, όπως και το προηγούμενο διάστημα, μπορείτε με την παρουσία σας, τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε, με την παρουσία μας, όλοι μαζί και εμείς θα ενισχύσουμε και ό,τι αποφάσεις πάρετε, ώστε να μην περάσει. Θα πούμε μπροστά, ακόμη και αν θέλουν να κάνουν τη Λάρκο παλιοσίδερα, δεν θα τους περάσει, γιατί οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι παλιά σίδερα. Έχουν εμπειρία και αυτή την εμπειρία θα την αξιοποιήσετε, θα βγείτε κερδισμένοι σίγουρα. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε εμάς, εσάς, στη δουλειά σας, αλλά και στους εργαζόμενους όλης της χώρας που περιμένουν με ανοιχτό το στόμα να δουν αυτός ο αγώνας να είναι κερδοφόρος. Η εργατική τάξη εδώ στην περιοχή, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, να έχουν πάρει ένα κεφάλι ψηλότερα. Ο λόγος εσάς, συνάδελφοι, συνεχίστε δυναμικά και θα τα καταφέρουμε. Οι άνθρωποι ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, θα κάνουν scrap, έτσι. Μόνο να χαρίσουν, τίποτα άλλο. Δεν ενδιαφέρονται για χίλιες οικογένειες, θα γίνουν την άλλη μέρα. Γιατί είναι πραγματικά αλλάγητη η κυβέρνησή σας. Θέλουν να οδηγήσουν όλο τον κόσμο, αντί να ανοίγουν βιομηχανίες και ειδικά οι δημόσιες να κρατηθούν. Αυτοί κοιτάνε πώς θα στείλουν σε προγράμματα, σε pass και γενικά σε επιδόματα. Έχετε κάνει έναν αγώνα 4 χρόνια τεράστιο. Δεν νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει κανένας πίσω. Όλοι οι συσπηρωμένοι μαζί με εμάς να αποφασίσετε και να το φτάσετε μέχρι τέλους. Έτσι τίποτα δεν χάνετε. Αν παλέψουμε δεν χάνετε τίποτα. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως είμαστε μέχρι σήμερα να είμαστε δίπλα σας μέχρι το τέλος. Έτσι δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τη Λάρκο. Να την πάρουν να την κάνουν παλιοσίδερα. Αυτοί μιλάγανε για επενδύσεις και τώρα μιλάνε για σκραπατζίδες. Έτσι είναι ντροπή και έσχος. Αγώνας μέχρι τέλους. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Τον αγώνα αυτόν τον κουβαλήσατε στην πλάτη σας, τον πήγαμε παρέα, τον πήγαμε μαζί, σκιασμένοι στην ίδια λυσίδα. Το κάθε βήμα του συνεχίζει να είναι ένας δύσκολος αγώνας που πέρασε από πολλά κύματα και δείξαμε αντοχή, πρώτα και κύριε εσείς, μαζί με εσάς και εμείς, που σταθήκαμε στο πλευρό σας και μάθαμε από αυτόν τον αγώνα και δώσαμε το μήνυμα και στην υπόλοιπη εργατική τάξη της περιοχής ότι μόνο έτσι κερδίζονται τα δικαιώματά μας και αυτόν τον αγώνα, αυτή τη σχέση που οικοδομήσαμε μέσα στο καμίνι της ταξικής πάλης δεν πρόκειται να τον προδώσουμε. Με αυτή την έννοια
θα συνεχίσουμε σε όποια καμπή, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη που έχουμε μπροστά μας, να είμαστε δίπλα σας. Γιατί οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοι, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα η δύναμη που θα μπορέσει να σταματήσει αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στη Λάρκο. Αυτή δηλαδή τη σχέση του εργάτη με τον άλλον εργάτη από τον άλλο χώρο, την αλληλεγγύη στον κοινό αγώνα, στον τίμιο αγώνα που δίνουμε για δουλειά, για ψωμί, για να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Δύναμη λοιπόν, κουράγιο, είμαστε όλοι δίπλα σας, η εργατική τάξη όλης της χώρας είναι δίπλα σας και μαζί θα τα καταφέρουμε. Να δηλώσουμε και εμείς ότι είμαστε μαζί σας, δίπλα σας, στον αγώνα σας, γιατί και εμείς ουσιαστικά είμαστε ένας από εσείς, ένας από εσάς. Και χωρίς εργατικό προσωπικό δεν μπορούμε ούτε τα καταστήματά μας ούτε κάτι να πάει μπροστά. Όχι στη φτωχοποίηση, μαζί σας και δυνατά.